Να είμαστε πάλι, τρίτο αιώνιο podcast, δεύτερη σεζόν. Τελειώνουν τα παιχνίδια προετοιμασίας, έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για τα επίσημα παιχνίδια. Έναρξη με το Super Cup το δήμερο 28-29 στη Ρόδο. Είμαι ο Γιάννης Δράμας από τη Νέα Κηφισιά. Χαιρετίσματα στον Μιχάλη Στεφάνου από τη Βαρκελόνη, η οποία μας είπε πριν ότι έχει αργία. Αργία. Ο Σεπτέμβρης στη Βαρκελόνη, να ξέρεις, είναι ο πιο γιόλο μήνας του χρόνου, εκτός από το καλοκαίρι. Δηλαδή ξεκινάμε πολύ χαλαρά με τις διακοπές. Έχει 4-5 αργίες μέσα ο μήνας. Εδώ είμαστε όλη την ώρα γιόλο. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Τι κάνετε. Τι νιώθω την απόσταση. Τι νιώθω. Στα μεταξύ, πρώτο επεισόδιο από κοντά. Δεύτερο από τη Ρόδο. Τώρα γύρισε Βαρκελόνη. Την Κρήτη, ναι. Τώρα είναι. Τι είπα. Ρόδο. Εντάξει. Επιστρέψαμε μπροστά μας γι' αυτό. Εργοστασιακές ρυθμίσεις πλέον. Επιστρέψαμε. Ακριβώς. Και πλησιάζουν τα επίσημα, Μιχαλή. Είδαμε κάποια φιλικά. Ναι. Είδαμε και το κορυφαίο όλων. Να κάνουμε αναφορά. Δηλαδή το Under the Stars στο Καλλιμάρμαρο ήταν. Εντάξει. Θα τα πούμε αγωνιστικά και θα μείνουμε στα αγωνιστικά. Απλά θέλω να σε ρωτήσω. Το τίτλο του podcast, αιώνιο podcast, θα τον κρατήσουμε έτσι τόσο soft? Τι θες να βάλουμε? Δεν ξέρω, ψάχνω κάτι εδώ πέρα, εναλλακτικούς τους τίτλους. Hardcore. Ναι, γιατί έτσι όπως ξεκινάμε, μπορούσαμε να το πούμε, ξέρω εγώ, Good Morning Vietnam, Apocalypse Now, Platoon, Platoon, Full Metal Jacket, κάτι ρε παιδί. Εάν κρίνω από αντιδράσεις όλων, δεν θα πούμε τώρα για παράδειγμα. Εγώ συνήθως στα σχόλια και στα social media εκεί εστιάζω. Είμαστε προβληματισμένοι. Εναλλακτικούς τίτλους. Ναι, ξέρεις τι, όλοι λένε. Με βάση την πολεμική εννοώ, καταλάβες. Όχι, ναι, ξέρεις τι, όλοι λένε οι δημοσιογράφοι αυτή και τέτοια και εσείς δίνετε αίμα στο λαό. Όχι, αφού ο κόσμος διψάει αίμα. Τι να πω. Καλή χρονιά να πω σε όλους. Δεν προλαβαίνουμε να διαχειριστούμε το content που έρχεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι too much για να το διαχειριστούμε πλέον. Οπότε υγεία, είμαστε τα θέσουμε στην άκρη. Υγεία. Άξι. Λοιπόν, επειδή τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, εγώ και πέρσι τα είχα πει, για να είμαστε ξεκάθαροι, ο καθένας φυσικά μπορεί να τα βλέπει όπως θέλει, ένα πράγμα έχω πει, προφανώς και το δέντρο της αντιπαράθεσης ποτίζεται, ρεαλιστές να είμαστε, δεν περιμέναμε φιλοφορονήσεις, με βάση το τι έχει προηγηθεί και το τι έχει μαζευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά θα πω αυτό που έγραψα και πέρσι και το είπα 10 φορές. Οτιδήποτε γίνεται, τουλάχιστον να γίνεται στα πλαίσια της νομιμότητας. Θες να πεις κάτι, βγάλει την ανακοίνωσή σου, κάνε την καταγγελία σου, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί. Υπάρχουν θεσμοί, όργανα, αρμόδια, αποφάσεις, νόμοι, κανονισμοί. Να λειτουργούμε τουλάχιστον στα πλαίσια ενός κράτους δυτικού πολιτισμού, να το πω έτσι. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Και να μην φτάνουμε σε πρακτικές, τέλος πάντων, σκοτεινές, μακελιού και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι. Τι, αυτό θέλω μόνο τουλάχιστον, να κρατήσουμε τα πλαίσια του νόμου, της νομιμότητας κτλ. Θέλεις κάτι, σε ενοχλεί ο Μπίτζιος επειδή είναι στο ΔΣ και ξέρω εγώ απασχολεί τις αρχές. Δεν είναι στο ΔΣ. Ναι, βγες επίσημα, όπως έγινε, θέσε τα ερωτήματά σου όμορφα και ωραία. Και μετά θα σε δικαιώσει η ιστορία, η εξελίξη. Όχι, έφυγε, δεν ήταν. Χθες επίσης. Θέλω να πω. Αυτό τουλάχιστον να μας βοηθήσει. Ναι, ανοίγει μια κουβέντα τώρα. Δεν είμαστε και οι τελείως αρμόδιοι να την κάνουμε. Το έφερα σαν παράδειγμα, επειδή ήταν μια τελευταία. Απλά εγώ θα επιστρέψω πάλι σε εκείνο. Καλά, λες εσύ αυτό. Να επιστρέψω εγώ σε αυτό που είχα πει και λέω πάντα. Κάποιος θέλει να δώσει τέλος σε όλο αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι καμία πλευρά δεν θέλει να δώσει τέλος. Όλοι για τις το συνεχίζουν. Οπότε τι να σου πει. Επειδή αντιπαράθεση, είμαστε ρεαλιστές. Μακάρι να πούμε ευχολόγια και να τελειώσει. Δεν θα τελειώσει. Είναι η ένταση μεγάλη. Και hit θα μπορούσε να είναι ένας από τους τίτλους. Είναι η ένταση μεγάλη. Τουλάχιστον να μένει μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας για να μπορούμε να βγάλουμε και μια άκρη και να μην φτάσουμε να χαθεί τελείως η μπάλα και να γίνει και κανένα κακό. Όσο ο καθένας, έχω πει πολλές φορές, υπάρχει τρόπος να πεις τα πάντα, να διεκδικείς τα πάντα, να παραπονηθείς για τα πάντα, να κάνεις τα πάντα. Προβλέπονται όλα. Μπορεί να έχεις δίκιο, μπορεί να έχεις άδικο, αλλά τουλάχιστον μείνετε μέσα στα όρια. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί αυτό είναι το μόνο που μπορεί να δεν είναι διατεθειμένη να το λήξει.
Και όταν βλέπουμε ότι πέφτουν οι τόνοι, για έναν περίεργο λόγο πάλι ξανανεβαίνουν και όπως είπαμε, δεν έχει αρχίσει καν η χρονιά ακόμα. Πού να αρχίσει κιόλας. Είπαμε ότι είναι ένα μεγάλο τεστ για όλους. Η λογική λέει ότι θα ξεκινήσει και με τελικό Ιωνίων, ας μην γελιόμαστε. Να κάνουμε και τώρα μια αναφορά λίγο, γιατί να ξέρει και ο κόσμος, νομίζω δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά κοιτώντας και μια ματιά στο τι προγράμματα βγαίνουν, τηλεοπτικά κτλ. Έχουμε, ξαναλέμε, το Super Cup το διήμερο 28-29 του μήνα, το Σαββατοκύριακο, στη Ρόδο. Πρώτος ημιτελικός Παναθηναϊκός Άρης, 5 και 4 λογικά, και Ολυμπιακός Περιστέρη, 9 παρά 4, τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤΡΙΑ. Η λογική λέει πάλι ότι το ζευγάρι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα είναι στο τελικό. Εγώ και εσύ πάντα προσπαθούμε να συζητάμε για μπάσκετ. Για μπάσκετ θα συζητάμε. Προφανώς οι εξελίξεις και τα όσα συμβαίνουν μας αναγκάζουν να κάνουμε και κάποιες αναφορές με βάση την επικαιρότητα. Όπως αναφορά πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι η πρώτη φορά που τα λέμε μετά το event στο Καλλιμάρμαρο, ότι ήταν μια εικόνα που μένει για πάντα, ας πούμε, στις μνήμες. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε πάρ' το και βάλ' το στο Λούβρο, η εικόνα του συγκεκριμένου χώρου να πρωταγωνιστεί το μπάσκετ, να έχει τόσο πολύ κόσμο και τέλος πάντων να δείχνει τη δυναμική και του Παναθηναϊκού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δηλαδή θα το χρησιμοποιήσει και το χρησιμοποιεί ήδη όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ για να δείξει πόσο μεγάλη δημοτικότητα έχει το άθλημα, και τέλος πάντων είναι νομίζω κάτι μεγάλη, το οποίο όποιος το δει διαφορετικά κάνει λάθος, νομίζω δείχνει μικρότητα. Είναι μια εικόνα που η δικιά μας γενιά δεν έχει ζήσει κάτι αντίστοιχο. Δεν έχει ζήσει κάτι αντίστοιχο. Και ξέρεις ποιο είναι το αστείο, ότι βλέποντας και ακόμα και μια μέρα πριν βιντεάκια από κόσμο να περνάει απ' έξω με τα πόδια, με μηχανάκι, με οτιδήποτε, ακόμα και με το τραμ, ξέρω εγώ, και να βλέπει το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Καλλιμάρμαρο, να προετοιμάζεται και να είναι με τον πράσινο φωτισμό και να ανεβάζει στα social media και να αισθάνεται περηφάνεια, όχι μόνο για Παναθηναϊκούς, δηλαδή, και απλώς περαστικός να παίρνει και εκείνη τη στιγμή απ' έξω, θα εντυπωσιαζόταν από την εικόνα. Ήταν και μια ευκαιρία, δηλαδή. Το έχει στο Καλλιμάρμαρο εκεί πέρα. Πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς που πήγανε, δηλαδή η επίσημη ενημέρωση λέει 42.000. Άλλοι τσακώνονται αν ήταν 35, 40, 40. Δηλαδή έχουμε φτάσει ακόμα και σε αυτό. Να είναι μια σημασία. Ακόμα και πολλοί από αυτούς δεν είχαν την ευκαιρία να ξαναπάνε. Πήγαν και ζήσαν κάτι μοναδικό. Εγώ που είναι η δουλειά μου, δεν πήγα. Είχαμε συγκεκριμένες διαπιστεύσεις, τις μοιράσαμε διαφορετικά. Ήθελα να πάω, εννοείται. Στεναχωριέμαι που δεν πήγα, ναι. Κάθομαι να μιζεριάζω, όχι. Ποιος την έχει μεγαλύτερη την προσέλευση, ποιος την έχει μικρότερη. Χαρείτε το. Θα σου πω κάτι. Χαρείτε το. Ήταν κάτι μοναδικό. Γιατί πρέπει να τα μειώνουμε όλα και να ψάχνουμε να βρούμε φαντάσματα κτλ. Δεν υπάρχει διάρκεια. Δηλαδή ήταν ένα μοναδικό. Βλέπουμε εικόνα. Δηλαδή, δεν όχι απλά πέρα στα τα ευρωπαϊκά σύνορα. Μα ξέρεις, έχει φτάσει η Αμερική και το συζητάνε. Είναι κάτι μοναδικό. Μα ξέρεις, γιατί λέω ότι είναι, ξέρεις, κάτι iconic. Γιατί ο περισσότερος κόσμος που πήγε για να πάει, για να δημιουργήσει αυτή την εικόνα. Δεν πήγε για να δει μπάσκετ, ναι. Δεν έβλεπε. Μα και αυτός είναι ο λόγος που οι αγώνες μπάσκετ δεν γίνονται σε γήπεδα και σε στάδια. Ακούω τώρα για το ΆΚΑ ότι θα το γεμίσει. Φυσικά και θα το γεμίσει. Εύκολο είναι να γεμίσει ο Παναθηναϊκός, έχει τόσο κόσμο. Ο λόγος που δεν γίνονται αγώνες μπάσκετ σε τέτοια στάδια είναι γιατί δεν υπάρχει ορατότητα. Δηλαδή, ποδόσφαιρο πάνω να δει το ΆΚΑ, και άμα είσαι πάνω διάσημα, δεν βλέπει καλά. Πόσο μάλλον μπάσκετ. Ότι μπορεί να το γεμίσει, προφανώς και μπορεί. Αλλά ειδικά επειδή ήταν το Καλλιμάρμαρο, ένας τέτοιος χώρος ιστορικός και παγκοσμίως γνωστός, και πήρε μετά από πάρα πολλά χρόνια, ντύθηκε στο πορτοκαλί, εννοώ με την έννοια του μπάσκετ, δηλαδή γέμισε για ένα μπασκετικό γεγονός, είναι κάτι που το μπάσκετ θα το βάλει σε ένα κάδρο και θα το έχει εκεί. Αυτό είπα. Για να πούμε ότι δεν είναι και εύκολο να διοργανωθεί κάτι τέτοιο. Όχι, βέβαια. Τίποτα τέτοιο δεν είναι εύκολο. Και νομίζω ότι όσοι ασχολήθηκαν με την διοργάνωση τη συγκεκριμένη,
τους αξίζω συγχαρητήρια, γιατί νομίζω ξεκίνησε και τελείωσε χωρίς κανένα πρόβλημα. Και χάρισε, όπως είπα και πριν, εικόνες μοναδικές που θα μείνουν. Σίγουρα. Αυτό είναι το σχολείο μου. Είχα γνωστούς, όχι δεν είναι για δημοσιογράφους συναδέλφους, είχα γνωστούς που κάθονταν διαγώνια και λίγο πίσω από τη δεύτερη εξέδρα και δεν τους ένοιαζε. Ήταν εκεί. Αυτό τους ένοιαζε μόνο. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Αυτό λέω. Ότι ο κόσμος πήγε για να δημιουργήσει αυτή την εικόνα, την ανεξίτηλη που θα μείνει και τέλος πάντων έγραψε ιστορία και θα είναι εκεί πλέον. Ότι έγινε και αυτό το 2024 στο Καλλιμάρμαρο και μαζεύτηκε τόσος κόσμος. Προχωράμε. Νομίζω ότι πάντα είναι σωστή κατεύθυνση τέτοια γεγονότα. Ίσα-ίσα διαφημίζουν τον μπάσκετ, τον μπάσκετ που όλοι αγαπάμε πιστεύω. Και μακάρι και στη συνέχεια να έχει έτσι τέτοια προβολή το συγκεκριμένο άθλημα στη χώρα μας και τέλος πάντων να μην γίνεται είδηση για λάθος λόγους όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Τώρα, ξέρεις τι, κρατιέμαι να μην μιλήσω κιόλας, τώρα το βάλαμε όλο το Καλλιμάρμαρο στην κουβέντα. Εγώ θα πω την αμαρτία μου και άμα θες μπορείς να το αναφέρεις εσύ. Sorry. Τελείως αντικειμενικά αυτό και με ξέρεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις πρόλογο. Άκου, τιμωρημένος και τιμωρημένος έπρεπε να ήταν και ο Γιαννακόπουλος. Μιλάμε κάτι τελείως διαφορετικό. Εγώ το διαχωρίζω από ένα... Και όχι μόνο εγώ, νομίζω όλοι. Δεν ήταν ένα αθλητικό γεγονός που έχει κάποιος συμφέρον, μπορεί να τον επηρέασει αγωνιστικά και να πει ότι πρέπει να προβάλλω μια αντίσταση να πω κάτι. Τώρα, δεν ασχολούμαι και πολύ με το παρασκήνιο να ξέρω ακριβώς αυτά που γράφονται και λέγονται ότι ποιος έστειλε χαρτάκι στη στάδια αρχές να γίνει οτιδήποτε. Αυτό που θα πω είναι ότι έπρεπε να ήταν εκεί. Και κακώς δεν ήταν. Δηλαδή, κακώς έγινε μια κινητοποίηση για να μην μπορέσει να παρευρεθεί σε κάτι που δεν ήταν, μάλλον όχι, ήταν αθλητικό, απλά ξεπερνούσε το συγκεκριμένο πλαίσιο. Θα σου απαντήσω με βάση τα όσα γνωρίζω. Γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς τι είδους ποινή και από ποιον έχει επιβληθεί στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ναι, είναι λίγο μπερδεμένη κατάσταση με τις ποινές. Σοβαρή την απαγόρευση. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι μέσα Ιουλίου ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story είχε πει ότι ετοιμάζουμε κάτι στο οποίο εγώ δεν θα είμαι. Γιατί μου έχει επιβληθεί ποινή και δεν θα μπορούσα να παραβρεθώ. Δεν το θυμάμαι να μιλήσω. Το ανέβασα. Ήταν γνωστό δηλαδή και στον ίδιο ότι δεν θα είναι. Δεν νομίζω ότι δεν πήγε επειδή στάθηκε μια επιστολή την οποία επίσης δεν μπορώ να σχολιάσω γιατί πρόκειται για προσωπικό δεδομένο. Δεν γνωρίζω τη γνησιότητά της. Δεν την αμφισβητώ. Δεν την αμφισβητώ, αλλά δεν μπορώ να τη σχολιάσω γιατί είναι ένα προσωπικό δεδομένο το οποίο δεν το έχω δει εγώ μπροστά μου. Κατάλαβες. Δεν γνωρίζω από πού προήλθε, πώς διέρευσε κτλ. Και αν πω ότι κάτσω και συζητήσω πάνω σε αυτό, μπορεί αύριο να έρθει να μου πει κάποιος να μου ζητήσει τα ρέστα. Γιατί μιλάς για κάτι το οποίο είναι προσωπικό δεδομένο. Μιχαλή, εγώ δεν εξετάζω, γι' αυτό σου λέω. Αυτό δεν με νοιάζει τιμωρημένος. Και είδα. Άκου λίγο. Ας ήταν 10 χρόνια απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς χώρους, έπρεπε να ήταν στο συγκεκριμένο. Εγώ αυτό συζητώ. Αυτές είναι κάτι που διοργανώνει. Είναι ένα τουρνουά, όπως είπε, που διοργανώνεται στη μνήμη του πατέρα του. Ναι. Για τους υπόλοιπους, είναι ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο εμβληματικός παράγοντας, όχι απλά του Ισκάη Παναθηναϊκός, του συλλόγου ολόκληρος Παναθηναϊκός. Αλλά για τον ίδιο τον Γιαννακόπουλο ήταν. Ωραία. Σαν μνημόσυνο, πώς να το πω. Υπάρχει αυτό που μου λες. Εσύ, αν κάνεις ένα αδίκημα και σου επιβληθεί μια ποινή και πεις αύριο θέλω να κάνω ένα φιλανθρωπικό event στη μνήμη κάποιου. Θα πάρεις άδεια να πας, δεν ξέρω. Μα, γι' αυτό σου λέω, εγώ σου λέω για μένα, δεν κοιτάω να δω αν ήταν νομικά ή ηθικά. Εγώ γι' αυτό λέω, λοιπόν, όχι ψέματα, εγώ... το κοιτάω το ηθικό, το ηθικό. Ξεκίνησα την κουβέντα. Επειδή το ηθικό είναι πολύ υποκειμενικό από ένα σημείο και μετά, γιατί μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που να θεωρούν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο εθνικό ευεργέτη. Άρα, στη δική μου άποψη, μπορεί να είναι εκ διαμέτρου αντίθετη.
Γι' αυτό υπάρχουν λοιπόν σε ένα κράτος ευνοούμενο, οργανωμένο, υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί που πρέπει να τους τηρούμε. Πιστεύω ότι δεν βγαίνει άκρη με το να λέει ο καθένας τι θεωρεί ηθικό και ανήθικο, και ακριβώς επειδή η προσωπική ηθική του καθενός είναι διαφορετική, υπάρχει μια κοινή ηθική, αλλά η προσωπική ηθική του καθενός είναι διαφορετική, πρέπει να μένουμε, αν θέλουμε να λέμε ότι ζούμε σε μια δημοκρατία, σε μια ισονομία, σε ένα κράτος που βοηθάει ώστε να μην είναι ζούγκλα και να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, να μένουμε σε αυτά που ορίζει ο νόμος, ο κανονισμός, οι αποφάσεις και οι αρχές. Από εκεί και πέρα, δέχομαι αυτό που λες. Νομικά έπρεπε να ήταν, είναι τιμωρημένος, ναι, έπρεπε να ήταν, όχι. Έπρεπε να γίνει μια εξαίρεση. Ήταν ένα γεγονός, once in a lifetime που λένε. Ναι. Μια εξαίρεση, κάτι. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, μην το πάμε σε άλλο λίγο. Ακόμα και φυλακισμένοι από το κράτος παίρνουν άδειες, ξέρω εγώ. Τέτοια φάση. Αλλά ήταν κάτι που πιστεύω ότι δεν το ξαναζήσουμε. Δηλαδή, δεν θα ξαναγίνει κάτι, γιατί αν ξαναγίνει, αυτό που έγινε θα χάσει τη μοναδικότητά του. Δεν το ζήσει πάλι η δικιά μας γενιά. Απ' την άλλη, αν ρωτήσεις, ας πούμε, τη γυναίκα του Καρπάνου, μπορεί να έχει άλλη άποψη. Βρω οποιοδήποτε. Ο Καρπάνος να κάνει podcast να πει τη δικιά του άποψη. Να πω τη δικιά μου. Εννοώ ότι όλοι μας είμαστε, όλοι είμαστε υπόλογοι των πράξεών μας και πρέπει να... Μαζί σου σε όλα. Συμφωνώ. Αν μπω σε αυτή τη διαδικασία να ψάχνω εξαιρέσεις για συναισθηματικούς λόγους, για ηθικούς λόγους κτλ., νομίζω σίγουρα θα χαθεί η μπάλα, γιατί κάπου οι απόψεις μας θα τρακάρουν. Εγώ αυτό λέω. Φυσικά και είναι κρίμα για κάποιον που διοργανώνει κάτι τέτοιο να μην είναι εκεί, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι κακώς δεν ήταν από την άποψη ότι ξέρεις, έπρεπε να γίνει μια εξαίρεση, γιατί είμαι ο άνθρωπος που θα κρίνω κάτι τέτοιο. Ούτε δικαστής είμαι, ούτε... Γιατί μετά θα μου πούνε άλλοι 10 ένα παράδειγμα αντίστοιχο που θα φτάσουμε σε ένα διέξοδο. Γι' αυτό δέχομαι αυτό που λες. Η εικόνα του να λείπει ο επικεφαλής είναι όντως παράξενη. Αλλά από εκεί και πέρα εγώ δεν είμαι αυτός που θα πω ότι κακός ή καλός έλειπε. Νομίζω ότι υπάρχουν αρμόδια όργανα για να κρίνουν τον καθέναν μας σε αυτό το χώρο και τις πράξεις του. Όχι, με το καλός κακός. Καλός έλειπε γιατί είναι δημιουργημένος, κακός δεν υπήρξε εξαίρεση στο συγκεκριμένο event. Προχωράμε. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Το ακούω και προχωράμε. Ναι, και... Καλά κάνεις και το λες. Ναι, και δεν είναι, ξέρω εγώ, και αυτό τώρα με το μιλιά χάλι που κάνουμε αντίλογο, παιδιά, δεν είναι... πράσινα κόκκινη γυαλιά. Συμφωνούμε ότι είναι δημιουργημένο και τέτοιο. Και πράσινα και κόκκινα γυαλιά να είναι. Η δικιά μου άποψη είναι ότι εμεί προσπαθούμε τουλάχιστον με ένα πολιτισμένο τρόπο να εκθέσουμε τις απόψεις μας. Αν το κάνουμε όλοι, σίγουρα θα είμαστε καλύτεροι. Εντάξει, προφανώς, Γιάννη, ξέρεις πολύ καλά ότι έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα που υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακούνε τι λες. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να τους πείσεις. Δεν μπορώ να τους πείσω, ούτε εγώ μπορώ να τους πείσω για αυτό που λέω. Είναι αδύνατο και να προσπαθούμε, είναι δώρον άδωρο, δηλαδή είναι χάσιμο χρόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ανοιχτούς ορίζοντες ή δεν έχουν περιθώρια να αλλάξουν γνώμη. Είναι εκεί. Και θα πούν αυτά που έχουν να πούν. Δεν πειράζει. Δεν λέμε αυτά που έχουν να πούν. Δεν έχει τίποτα. Να πούμε την άποψή μας. Γιατί ξέρετε, άμα δεν την πούμε... Θα πούμε, στερθοκαμιλίζουμε. Όταν τη λέμε, τα ακούμε, δεν γίνεται. Ή το ένα ή το άλλο, δεν αφόμαστε να μιλήσουμε κιόλας. Αλλή μόνο. Πάλι μια τελεία, να πάμε στα αγωνιστικά. Λοιπόν, βάζουμε τελεία και επιστρέφουμε στα αγωνιστικά. Να ξεκινήσουμε από το Παναθηναϊκό. Ναι, ο οποίος βρίσκεται στην Τουρκία για δύο φιλικά με την Γαλατά και την ΕΦΕΣ, κατά σειρά. Το podcast γυρίζεται πρωί Τρίτης, οπότε όταν θα βγει, μπορεί να είναι πάνω του φιλικού. Δεν έχουμε εικόνα. Ξέρουμε μόνο για τους τραυματίες που δεν είναι παρόντες στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, ο Σλούκας έχει μια ενόχληση στα αριστερό γόνατο, αν θυμάμαι καλά, έχει κάνει εξετάσεις. Περιμένουμε. Ο Λορέντζο Μπράουν έχει μια φλεγμονή στο δεξί πόδι. Και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο μέγας άτυχος της βραδιάς του Καλλιμάρμαρου, στο δεύτερο του παιχνίδι, στην προετοιμασία, κάταγμα στο δεξί αντίχειρα. Εκτός για έως 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος.
Ο Λεσόρ είχε ένα ελαφρύ διάστρεμα, μπήκε να παίξει στο παιχνίδι με την Παρτιζάν μόνο για την εμπειρία, όπως δήλωσε ο ίδιος, και βγήκε να συνεχίσει θεραπεία. Δεν τίθεται θέμα συμμετοχής του ή όχι στο Super Cup. Είναι δεδομένο ότι θα παίξει. Αυτά είναι τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο του Παναθηναϊκού. Αναμένουμε και από εκεί και μετά έχουμε να δούμε, Μιχάλη, τι γίνεται και με τους ξένους. Δεν ξέρω αν πρέπει να φτάσουμε από τώρα σε αυτό το κομμάτι της συζήτησης. Νομίζω αγωνιστικά δεν έχουμε να πούμε κάτι διαφορετικό, γιατί όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού κυρίως, και του Ολυμπιακού, και ο Ολυμπιακός είχε ένα σωρό απουσίες, όλα τα παιχνίδια είχαν απουσίες, είχαν απρόπτα. Ναι. Κάποια ήταν σε ρυθμό, π.χ. όπως τώρα αυτό με την Παρτιζάν, τι να πούμε, ότι οι παίχτες κάθονταν στον πάγκο με τα φούτερ και ξαναμπαίναν μέσα να κάνουν σουτ, δηλαδή ήταν για την εμπειρία, ξαναλέμε. Δεν είναι ένα παιχνίδι για να βγάλεις κριτήριο. Οπότε αυτό που έχουμε να συζητήσουμε περισσότερο είναι πάνω στο θέμα των ξένων, πώς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο Super Cup το διήμερο 28-29, ξαναλέμε, στη Ρόδο. Έχω μια εικόνα στο μυαλό μου. Πρώτα απ' όλα, να κάνω ένα σχόλιο για την εικόνα που έχουμε δει μέχρι τώρα τον Παναθηναϊκό. Ακούω πολλούς, έτσι είναι οι οπαδοί, προφανώς ανησυχούν, προβληματίζονται. Εγώ πραγματικά αυτά τα παιχνίδια, και ξέροντας και ειδικά τον κόουτς Αταμάν, πόσο χαλαρός είναι σε αυτή τη φάση της σεζόν και πόσο σίγουρος είναι ότι η ομάδα θα ρολάρει, και ξέροντας ότι έχει παίχτες με εμπειρία, παίχτες που ξέρουν και πνευματικά να αντιμετωπίσουν τόσο απαιτητικές σεζόν και να διεκδικήσουν την κορυφή, όπως το έκαναν και το απέδειξαν με την πρώτη. Δεν μπορεί να βγει όχι συμπέρασμα το παραμικρό από αυτά τα μάτς. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Έπαιξε τώρα ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Λορέντζο Μπράουν και τον Σλούκα. Και ουσιαστικά και χωρίς τον Λεσόρ. Έπεσε με τον Γιούρτσεβεν. Εγώ δεν ξέρω αν μέσα στη σεζόν πόσα λεπτά θα υπάρξουν, εκτός ανάγκης προφανώς, σε κανονικές συνθήκες, που ο Γιούρτσεβεν θα παίζει και δεν θα είναι μέσα στο γήπεδο ένας εκ των Λορέντζο Μπράουν ή Σλούκα. Γιατί ο τρόπος που, ειδικά στην επίθεση, μπορεί να φανεί αποτελεσματικός είναι μέσα από τη δημιουργία, μέσα από το pick and roll, να πιάσει τις μπάλες ψηλά, να τελειώσει τις φάσεις. Ο Λεσόρ μπορεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Είναι ένας διαφορετικό να παίξει με πρόσωπο, είναι ένας διαφορετικό τύπου ψηλός. Φυσικά θα παίξει και στο pick and roll κτλ. Αλλά αυτά τα σχήματα που είδαμε ήταν αδόκιμα. Δηλαδή με Grant, Nan και Γιούρτσεβεν τόσο πολύ ώρα μαζί. Φέρνω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ενώ φαινόταν ότι θα έχει μια εύκολη off-season και μια εύκολη προσαρμογή, δηλαδή πήρε δύο παίχτες που ξέρουν τον οργανισμό, έχουν παίξει και συμπαίχτες στον Ολυμπιακό, τον Ντόρσεφ και τον Βεζένκοφ, έφερε τον Βιλντόζα, ο οποίος επίσης ήταν μέσα στο ελληνικό γίγνεσθε, δεν τον έφερε, δηλαδή δεν ήταν ανακατέβατος, δεν ήρθε από μια άλλη μπασκετική κουλτούρα. Και πολύ εύκολα θα τους έβαζε μέσα στο... Η άφηξη του Φουρνιέ ανατρέπει πάρα πολλά πράγματα. Αναθεωρεί όλο το πλάνο, τα σχήματα, τις δυνατότητες που υπάρχουν, τους συνδυασμούς διδήμων στα γκάρτ, στο 3, στο 2 κτλ. Και με την ταυτόχρονη απουσία Φαλ και Μιλουτίνο, που είναι σημαντικό ότι λείπουν και οι δύο, βάζουν, ας πούμε, το Ράιτ σε μια θέση η οποία δεν μπορεί να την υποστηρίξει το 100%. Δηλαδή, ο Ράιτ δεν μπορεί να παίξει σαν τον Φαλς ή σαν τον Μιλουτίνο. Δεν είναι καλός στην πάσα. Δεν είναι ο παίχτης, ξέρεις, που θα περάσει το παιχνίδι από πάνω του. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να παίξει με πρόσωπο, να σκοράρει και αυτός. Έκανε καλό βήμα με τον Πετρούσεφ. Τώρα δεν μπορεί να παίξει με τον Πετρούσεφ, γιατί ο Πετρούσεφ έχει πάει στο 5 αναγκαστικά. Άρα, βλέπουμε πράγματα αδόκιμα αυτή τη στιγμή. Και θα συνεχίσουμε, θεωρώ, να τα βλέπουμε, και ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι θα περάσει αρκετό διάστημα μέχρι να δούμε την τελική εκδοχή του και τελικά το ταβάνι του σιγά σιγά. Ναι, γιατί έχει περισσότερους μακροχρόνιους τραυματίες. Λοιπόν, στο μυαλό μου πάντα αυτές τις μέρες έρχεται μια ατάκα του Κότσα Ταμάν. Φαίνεται ο Κότσα Ταμάν την είπε. Μετά το πρώτο παιχνίδι στη Λιουμπλιάνα με την Τσεντεβίτα, αν δεν απατώμε, είχε πει ότι είναι πρώτη φορά που παίξαμε 5-2-5. Δεν βγαίνουμε ούτε προπόνηση να κάνουμε. Ο Παναθηναϊκός είχε τότε επιπλέον αδιούχους, δεν είχε αποκτηθεί ακόμα ο Γιώργος Ζεβέν και ο Οσμάν.
Οπότε, σε αυτή την περίοδο οι προπονητές πολλές φορές επιλέγουν να παίζουν παιχνιδιά τα οποία σίγουρα δεν θέλουν να χάνουν, κανείς δεν παίζει για να χάσει, αλλά τα προτιμάνε γιατί είναι αυτό που λέμε προπόνηση. Ο Παναθηναϊκός στη δεδομένη στιγμή, παράδειγμα, δεν είχε ούτε και γήπεδο να κάνει την προπόνηση, δηλαδή στο βυθιστικό. Γιατί το ΆΚΑ κεντρική σάλα ετοιμάζεται με τον Glass 4 και όλα αυτά. Προτιμά να πάει να παίξει ακόμα δύο φιλικά παραμονές του Super Cup, γιατί πιστεύει θα το βοηθήσουν. Του λείπουν παίχτες. Το νοιάζει, θέλει να τα κερδίσει. Σίγουρα θέλει να δοκιμάσει πράγματα για να τα κερδίσει. Θα γίνει τίποτα να τα χάσει? Όχι. Όπως θα πω. Δεν θέλω να κάψω λίγο τον τίτλο μου, γιατί έχω σκεφτεί να κάνω ένα blog πριν από το Super Cup. Την έχω γράψει και την έχω πει πολλά και στην άποψή μου. Πρέπει να καταργηθεί αυτό το τρόπαιο. Ίσα-σα χειρότερα τα κάνει, αλλά ακόμα και για αυτόν που μπορεί να το χάσει, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Αν το αντιμετωπίσεις σαν ένα τελικό στάδιο, μια κορύφωση της off-season, ναι, είναι ένα τρόπαιο, αλλά η σεζόν θεωρώ ότι στα μπλοκάκια όλων ξεκινάει με την έναρξη της EuroLeague. Μέχρι τότε θεωρούν ότι κάνουν προετοιμασία. Αν μπορέσεις και το χωρέσεις ως ένα λίγο πιο επίσημο event μέσα στην off-season όμως, μέσα στην προετοιμασία των ομάδων, τότε μπορεί και να βοηθήσει τις ομάδες να παίξουν με ένταση, χωρίς βεβαίως να έχουν τριγμούς, ο χαμένος να πάει στην εσωστρέφεια, να πρέπει να δώσει απαντήσεις, να πρέπει να αντιδράσει κτλ. Αν το δούμε ότι στη χρονική περίοδο που συμβαίνει, και νομίζω ότι το περσινό είναι οδηγός ώστε να το δούμε έτσι. Ναι, στα λόγια μου αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω εγώ. Το περσινό είναι ένας τίτλος προφανώς και θα το χαρίσει και θα το πανηγυρίσει και θα το πάρει εκείνη τη στιγμή και στην Ισπανία γίνεται και παντού γίνεται και κλασικό. Είδες, το πήρε και η Μάλαγα πολύ άνετα. Πολύ καλή ομάδα απέναντι στη Ρεάλ, αλλά δεν πρέπει να έχει απόνερα. Λοιπόν, θα κάνω γιατί spoiler. Δεν σημαίνει τίποτα η εικόνα που θα δούμε ως προς το τι μπορούμε να δούμε στην πορεία, το Φεβρουάριο στο Κύπελλο, το Μάιο στο Final Four, τον Απρίλιο στα Playoff και τον Ιούνιο στο Πρωτάθλημα. Δεν έχει να κάνει. Θα κάνω spoiler τον τίτλο. Και οι δύο ομάδες, δηλαδή δεν είναι απλά ότι θα το γράψω εγώ, αφορά μόνο τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Δεν θέλουμε Super Cup, θέλουμε μια χρονιά Super με Cups. Ναι, σωστό, έξυπνο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πέρυσι έχασε μετά το Super Cup, έχασε και το Κύπελλο Ελλάδος. Και θυμάμαι, έλεγε ο Κώστας Αταμάν ότι δεν θα θυμάται κανείς το Κύπελλο και γελάγαμε. Που το θυμόμαστε, αλλά μπροστά σε αυτά που κέρδισε ο Παναθηναϊκός μετά, έχασε την αξία του η απώλεια του τροπαίου κοινού. Απλά είναι τέτοια η φάση και βλέπουμε ότι έχουν μπει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, επειδή αρχίσαμε την κουβέντα να πω, πλέον φύγαμε από το αγωνιστικό, έχουμε μια μέσα και πολιτική και λέμε. Δηλαδή το βλέπω στα σχόλια, έχει φτάσει η τοξικότητα από όλα τα υπόλοιπα, έχει ποτίσει τα πάντα. Έχει ποτίσει τα πάντα. Και βλέπουμε τώρα ό,τι σαβούρα μπορεί να σκεφτείς, τη διαβάζεις. Πάντως, γι' αυτό σου λέω πρέπει να καταρχήσει. Super Cup. Και καλώς γίνεται στη Ρόδο. Αν μπορούσα να το έστανε και Ντουμπάι εγώ να γίνει παράδειγμα. Το Super Cup γενικά είναι ένας τρόπος να αποβάλεις λίγη ένταση. Να το δεις λίγο πιο χαλαρά. Δηλαδή είναι ένα ντέρμπι που εντάξει κρίνει ένα τίτλο ο οποίος δεν είναι ότι ξέρεις, θα γραφτεί με τα πιο χρυσά γράμματα στην ιστορία όποιου του κερδίσει. Όποιον τον κερδίσει, θα υπάρχει εκεί, αλλά okay, αντιλαμβανόμαστε ότι λόγω του timing δεν μπορεί να κρυφθεί καμία ομάδα. Άρα βλέπεις ένα derby το οποίο δεν πρέπει να φέρει τίποτα την επόμενη μέρα. Πρέπει να ξεχαστεί. Και αυτό είναι ωραίο, να δεις και ένα τέτοιο derby. Εγώ δεν έχασα το πλεονέκτημα έδρας. Δεν έχασα ένα σημαντικό τίτλο, το κύπελο, το πρωτάθλημα, το Final Four. Είδα τις δύο ομάδες σε μια κατάσταση πολύ πρώιμη, παίξανε, ανεβάσανε ρυθμούς, θα τους βοηθήσει εν ώψη EuroLeague και τέλος. Όποιος το πήρε χάρηκε για εκείνη τη μέρα και τέλος. Ναι, Μιχαλή, αλλά εγώ και εσύ είμαστε και οι υπόλοιποι που είμαστε εξαίρεση στον κανόνα.
Έχουμε πει. Έχουμε πει νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κουβαλήσουμε τίποτα από αυτό το μάτς. Ούτε. Ξαναλέω. Αυτό το βλέπουμε εγώ και εσύ, που είναι και η δουλειά μας άλλωστε. Οι υπόλοιποι που ζουν και παθιάζονται με αυτό. Και λέω πέρσι ο Ολυμπιακός κέρδιζε. Πόσο κέρδιζε, 23-4, δεν θυμάμαι. 32-4, δεν θυμάμαι. Πόσο ήταν. Ούτε το τελικό, πόσο ήταν. 55-51, κάπου εκεί. Και το η σεζόν κατέληξε με τον Παναθηναϊκό να παίρνει πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό. Άρα αυτό και μόνο πρέπει να μας προετοιμάσει για ένα μάτσο που απλώς θα το δούμε, θα περάσουμε καλά και θα τα αφήσουμε πίσω μας. Εγώ το βλέπω τελείως διαφορετικά. Ναι. Εγώ έχω ήδη αρχίσει τη μιζέρια και λέω πω ότι έχουμε να ζήσουμε πάλι και τέτοια. Άξι, είσαι... αλλά δεν το λέω γιατί έτσι ξύπνησα, ότι ξύπνησα στραβά και τα λέω αυτά. Είσαι βλέπω, περισσότερο ρεαλιστής. Τα διαβάζω. Βλέπεις αυτό που έρχεται, ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε πάνω στο θέμα. Έχουμε φύγει πολλές φορές από το θέμα. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τους ξένους. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω λίγο και το ρόστερ. Τα λέμε με τη σειρά. Ωραία και νοικοκυριμένα. Λοιπόν, πάμε να βρούμε 6 για το Παναθηναϊκό. Έχει 8 Παναθηναϊκός, έτσι. Λοιπόν. Okay. Καταρχήν τους 7, ναι, και μετά τους 6, ναι. Λοιπόν, λέμε τα ονόματα με σειρά. Μπράουν 1, Γκραντ 2, Ναν 3, 4 Γκριγκόνης, 5 Οσμάν, 6 ο Χουάντσο, 7 ο Λεσόρ και 8 ο Γιούρτσεβεν. Ο οποίος είναι Γιούρτσεβεν γιατί το ρωτήσαμε στη Media Day. Γιούρτσεβεν, ναι. Γιούρτσεβεν. Και ο Οσμάν είναι Τζέντι. Τα αφήτα, αλλά δεν θα το δούμε ποτέ γραμμένο έτσι. Σωστά, γιατί το πήραμε όλοι λάθος από την αρχή, όλα τα site, όλες οι εφημερίδες. Οπότε το κρατάμε έτσι λόγω SEO. Google στο είχα πει στο πρώτο podcast. Δικαίωση να βάλω το βίντεο να παίξει. Νομίζω είναι τα αφήτα. Δικαίωση μεγάλη, Στεφάνο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Να πάμε να βρούμε τους 6 του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, Λορέτζο δεν βγαίνει με τίποτα. Γκραν το ίδιο. Να είναι επίσης. Αστερίσκο. Ήρθε, εννοείται έτσι. Ναι. Έχει φλεγμονή που εγώ πιστεύω θα είναι. Δεν βγαίνουν αυτοί οι τρεις. Ναι. Τρεις είμαστε εδώ. Λοιπόν, που ήμασταν, λοιπόν, 4 ο Λεσόρ, 5 ο Γιούρτσεβεν, γιατί είναι και τερματίας το κούμπο, δεν γίνεται και διαφορετικά. Και ψάχνουμε να βρούμε τον έκτο, ο οποίος είναι ή Γκριγκόνης, ή Οσμάν, ή Χουάντσο. Λοιπόν, Οσμάν νομίζω θα είναι έξω. Οσμάν το βλέπω και εγώ έξω. Ο μόνος τρόπος να μπει μέσα είναι λόγω σωματοδομής, διότι για τριάρι, τον είδαμε και από κοντά, παιδιά, δεν είναι... ο άνθρωπος μπορεί να αποστάρει και να μπει και στο καλάθι που λέει ο λόγος. Τον είδαμε όλοι λίγο... λειτουργεί αντίστροφα. Τον είδαμε όλοι από κοντά. Είναι λίγο ντούκι για τριάρι. Δηλαδή, ο Αταμάν καμιά φορά σου λέει ότι αυτό το μάτς, ξέρεις κάτι, εμένα δεν με νοιάζει. Θα βάλω τον Οσμάν να παίξει, να τον ψήσω. Ναι, ξέρεις τι, μόνο αν σκεφτεί. Θα προφυλάξω τον Λορέντζο, που μπορεί να μην είναι 100% έτοιμος. Δηλαδή, είναι θέμα προσέγγισης. Πρόσεξε, εμένα, ξέρεις ποια είναι η συμπαθία μου, είναι ο Γκριγκόνης. Με την αύξηση του Μπράουν, τώρα στα γκάρντ, άμα κατέβει σε 2 Γκριγκόνης, περισσεύει. Και περισσεύει και με υγεία τον Παπαπέτρου. Ενώ για την επιλογή των θέμα των εξένων περισσεύει, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Οπότε, αν θα έβαζα μέσα τον Οσμάν, είναι όπως ξαναλέω λόγω σωματοδομής, λόγω όγκου, κυρίως για να παίξει άμυνες σε κάποια σημεία του Ολυμπιακού, δηλαδή να υπάρχει και αυτό το ατού, να σπρώξει και να μην το σπρώχνουν. Και μετά υπάρχει λογική ότι, είναι καινούριος, μπορεί να μην έχει την οτροπία τον ντέρμπι, καλύτερα να βάλω κάποιον που ξέρει τα ντέρμπι. Να βάλω τον Γκριγκόνης, πάλι έχω, η περιφέρεια μου είναι γεμάτη με υγιούς όλους τους άλλους. Να βάλω τον Χουάντσο, εκείνο το δίλημα. Και αν το έριχνα κλήρο, βασικά όχι, αν έκανα πρόβλεψη, εγώ θα βάζα Χουάντσο μέσα. Κοίτα, θα σου πω. Αν υποθέσουμε ότι προσεγγίζουμε το μάτσο σε ένα ντέρμπι κανονικό που θέλεις να το κερδίσεις, ας πούμε. Και είναι όλοι καλά. Αν ο Λορέντζο είναι μέσα, ο Ναν είναι μέσα, ο Γκραντ είναι μέσα, τότε είναι πιο εύκολο να μείνει εκτός ο Γκριγκόνης. Ναι, μα και αυτό το είπα. Λοιπόν, αν όμως μείνει και ο Οσμάν έξω, και Γκριγκόνης και ο Οσμάν, είναι δύο παίκτες οι οποίοι, ξέρεις, μπορεί να παίξουν σε δύο θέσεις. Καμιά φορά οι προπονητές προτιμούν τους πολυθεσίτες. Θυμάσαι μια χρονιά που έκοψε τον Κάναν ο Μπαρτζόκας, γιατί λέει μπορεί να παίξει μόνο μια θέση και στους τελικούς δεν ξέρεις τι θα γίνει και τα λοιπά πρόπερς. Εν πάση περιπτώσει. Από εκεί και πέρα, το Χουάντσο, επειδή ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη δύναμη εκεί στο 4, έχει Πίτερς, έχει Βεζένκοφ και είναι καλός αμυντικός, δεν ξέρω πόσο εύκολα
θα μένει έξω. Δηλαδή δεν αποκλείεται να μείνουν έξω Γκριγκόνης και Οσμάν. Γι' αυτό και σου πάω, εγώ προβλέπω Χουάντσο. Προβλέπω Χουάντσο εγώ. Φαίνεται κάτι λογικό στο δικό μου το μυαλό. Τώρα, ή να θεωρήσει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει τόση δύναμη στο 5. Αν είχε τον Αντετοκούμπο θα σου έλεγα ότι μπορεί να μείνει έξω ο Γιούρτσεβεν. Γιατί και ο Ολυμπιακός τι πάει με Ράιτ Πετρούσεφ, σιγά. Ενώ ματσάρονται. Ναι. Αυτό εννοώ σιγά. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει Αντετοκούμπο, πάλι ρίσκο είναι, τι να πεις, θα πάω μόνο με Λεσόρ και Μίτογλου. Άρα το Γιούρτσεβεν νομίζω θα είναι μέσα. Ας πάνω, θα το δούμε. Εκεί ωραία. Παίζει πάντως. Εγώ αν έκανα πρόβλεψη σε κανονικές συνθήκες και με έναν προπονητή που θέλει να πάει να το πάρει το μάτς, θα έβγαζα Γκριγκόνης και Τζέντι. Τώρα ο Αταμάν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα συμφωνούμε ότι συμφωνούμε. Για μας ο έκτος είναι ο Χουάνς. Okay. Από την άλλη πλευρά, στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα πάει όπως τώρα. Το τώρα δηλαδή, ποιο είναι. Το τώρα είναι έξω οι δύο ψηλοί που είναι τραυματίες, έξω ο Μακίσικ, πραγματικά έξω ο Εύανς που δεν χρειάζεται να τον αναφέρουμε καν για τους πρώτους μήνες. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι λέει λογική, αν και πιστεύω ότι έτσι όπως είναι δομημένος ο Ολυμπιακός, όσο και αν φαίνεται περίεργο, ο Μακίσικ θα χρειαστεί να έχει καλό ρόλο. Εξηγούμε, ο Μακίσικ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να πιέσει καλά την μπάλα, την άμυνα, να βάλει αθλητικότητα. Αυτή τη στιγμή αυτό που με μπερδεύει στον Ολυμπιακό είναι περισσότερο το second unit, δηλαδή βλέπω όλοι ταιριάζουν με το walk-up. Γιατί έχουν επιθετικό ταλέντο και λίγο στην άμυνα χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται έναν ισορροπιστή. Και ο Βιλντόζα ταιριάζει με το walk-up, και ο Ντόρσε ταιριάζει με το WOCAP και ο Φουρνιέ ταιριάζει με το WOCAP. Αν ο Φουρνιέ είναι στο 3, δεν μπορώ να δω πόσο WOCAP θα είναι έξω. Δηλαδή δεν μπορώ να δω ένα σχήμα με Γκος, Βιλτόζα, Φουρνιέ, 1-2-3, εύκολα. Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη ισορροπία αμυντική. Θυμίσαι μου λίγο, ο Μακίσικ έχει κάτι. Ο Μακίσικ είχε περάσει μια τενοντίτιδα. Νομίζω ότι ιατρικά θα είναι εντάξει. Γι' αυτό δεν. Ναι. Γιατί αν θυμάμαι, στα πρώτα παιχνίδια έβαζε. Ναι. Έχει δουλέψει, είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω ότι θα είναι εντάξει ιατρικά, αλλά πιστεύω ότι ίσως θα είναι έξω. Θα το δούμε βέβαια. Από την άλλη, το δεύτερο, όπως είπα, συγγνώμη, θα δούμε και τι πράγματα θα δώσουν οι μητελικοί στις δύο ομάδες, έτσι. Ναι. Θέλω, δηλαδή, αυτό που περιμένω να δω είναι ο Γκος με τον Βιλντόσα θα παίξουν μαζί στο 1-2 ή ο Γκος με τον Ντόρσεϊ θα παίζει ένας εκ των δύο και θα παίζει στον Άσο. Και θα φέρνει το Φουρνιέ στο 2 δηλαδή. Δηλαδή θα πηγαίνουμε με ένα σχήμα θεωρητικά, να το πω, walk-up, Dorsey, Παπα-Νικολάου και Γκος, Βιλντόζα, Φουρνιέ ή με Γκος ή Βιλντόζα με Φουρνιέ στο 2 και Μακίσικ στο 3. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί ο Μακίσικ από εκεί που δεν το περιμένει κανείς με τόση υπεραριθμία, με τόση πληρότητα, να βρει ξαφνικά έναν καλό ρόλο στον Ολυμπιακό. Γιατί μπορεί να προσφέρει μια αμυντική ισορροπία. Είναι παίχτης που δίνει αθλητικότητα και καλή πίεση στην μπάλα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Το μόνο που ξέρω να σου πω από αυτά τα διλήμματα που έθετες τώρα είναι ότι Μπράουν Σλούκα δεν έχουμε δει μαζί και ούτε πιστεύω θα τους δούμε. Εκτός αν είναι τίποτα σχήματα με τρία γκάρτ κάποια στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να παίξουν μαζί γιατί και ο Μπράουν πιέζει καλά την μπάλα. Είναι σε αυτό το κομμάτι. Όχι, λέω, δεν τους έχουμε δει μαζί όμως. Αυτό λέω, δεν τους έχουμε δει ακόμα μαζί. Σε όποια φιλικά δεν τους έχουμε δει. Θεωρώ όμως ότι σε μια πρώτη ανάγνωση αυτοί οι δύο μπορούν να λάβουν τον Άσο και ο Γκραντ με τον Ναν στο 2 και να δημιουργηθούν δύο δίδυμα. Τα οποία μπορεί να εναλλάσσονται και μεταξύ τους, αν είναι αυστηρά ότι ο Σλούκας με τον Ναν και ο Λορέντζο με τον Γκραμ, μπορεί να είναι και ο Σούγκας με τον Γκραμ και ο Λορέντζο με τον Γκραμ. Νομίζω ότι σε μια πρώτη ανάγνωση μπορεί αυτός να είναι ο κανόνας. Ο κανόνας αν όλοι είναι καλά και εντάξει.
Τώρα, αν βάλει στην εξίσωση και τον Γκριγκόνη και τον Οσμάν, τραβώντας προς το 2, γιατί υπάρχουν σχήματα που μπορεί να παίξουν στο 2. Οσμάν δεν τον βλέπω. Γκριγκόνη, ναι, Οσμάν δεν τον βλέπω. Μπορεί να πατήσει, αλλά ναι, η λογική λέει ότι με την τετράδα που έχει ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ δύσκολο. Όχι όμως ότι αν, ας πούμε, έχεις να αντιμετωπίσεις, είδα προχτές, έπαιζε αν ας πούμε παίζει με τη Βίρτους και έχει μέσα και Κλάιμπερ και Κορντινιέ και Χάκετ που είναι ψηλό γκάρτ και Μπελινέλη, μπορεί να χρειαστεί σε κάποιες περιπτώσεις να έχεις ένα καλό μέγεθος και στο 2. Γι' αυτό σου είπα, Οσμάν, έτσι. Έτσι Οσμάν μπορεί να το υποστηρίξει. Οσμάν είναι 3, αλλά ξεκινάει από το 2 και φτάνει στο 4. Είναι 3 όμως. Τον βλέπω λιγότερο εγώ για 2 να κατεβαίνει. Ναι, ναι, και εγώ. Τι άλλο. Τι έχουμε ξεχάσει κάτι να πούμε συνταρακτικό. Νομίζω όχι. Τα πάμε όλα. Έχουμε ξεχάσει. Ναι, ναι, κάτσε. Λοιπόν. Σίγουρα την επομένη του τελικού, τη Δευτέρα, θα κάνουμε live, παιδιά, το πρώτο. Τύψα ξύλο. Για ελάστε. Για περάστε. Που σημαίνει ότι θα απαντάμε και σε ερωτήσεις. Δεν ξέρουμε ακόμα το format, αν θα είναι Q&A, που δεν νομίζω. Θα βλέπουμε και τα σχόλια στο live chat και θα απαντάμε. Θα δημιουργηθεί και κάτι στο community να μας στείλετε τις ερωτήσεις. Συζητάμε και για εκπομπή την Παρασκευή. Σε στείλε preview για την Euroleague. Pre-game, ναι. Το δευτεριάτικο θα γίνει σίγουρα. Για Παρασκευή θα ενημερωθείτε. Ποιοι θα είμαστε, ναι, θα υπάρχει ενημέρωση σχετική. Τα είπαμε όλα. Πάμε για live, λοιπόν. Είπαμε, πιάσαμε από αθλητικά μέχρι εξαγωνιστικά full term αυτή τη φορά. Τα είπαμε όλα. Να τα βγάλουμε από μέσα μας. Μια υπενθύμηση ότι έτσι όπως είναι το πρόγραμμα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επισήμως, είναι ότι το Σάββατο 5 και 4 Παναθηναϊκός Άρης πρώτος ημιτελικός και 9 παρατέταρτο Ολυμπιακός Περιστέριο δεύτερος, τηλεοπτική κάλυψη από την R3. Καλή χρονιά να έχουμε, αλλά είπαμε αυτά θα τα πούμε και την Παρασκευή. Σίγουρα. Αλλά καλή χρονιά να έχουμε. Ω, γνάτος. Και λες για μένα. Και λες για μένα μόνο. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ξεκίνησε σε Πειραιάς, τόσο, Join the club. Πάμε, πάμε γερά, πάμε γερά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα ξαναλέμε ή την Παρασκευή ή σίγουρα τη Δευτέρα. Και να περνάτε καλά. Να είστε καλά, γεια σας.